Λοιπόν, επιστρέφουμε, μιλάμε για τον έρωτα. Μιλάμε για τον έρωτα που μεθαύριο γιορτάζει, αλλά θεωρούμε πως κάθε μέρα πρέπει να γιορτάζει. Αν και αυτό τελικά είναι μύθος, είναι μέσα στο μυαλό μας. Ο έρωτας έχει στάδια, στην αρχή είναι πάρα πολύ δυνατός και μετά, αν καταφέρει να επιβιώσει, να επιζήσει, μετατρέπεται σε αγάπη, έτσι δεν είναι? Σε κάτι πολύ πιο μεγαλύτερο. Θα μπορούσε. Ναι. Να δούμε τη διαφάνεια. Να δούμε τη διαφάνεια με τα στάδια του έρωτα και μετά να πάμε στον κάλο που σας υποσχεθήκαμε. Για να δούμε τη διαφάνεια. Λοιπόν, έχουμε στην αρχή την έλξη. Ναι. Με τραβάει κάποιο από τα εμφανισιακά όλα αυτά. Η συμπεριφορά του, mm-hmm. η μη λεκτική συμπεριφορά, αυτό που δεν λέει. Η γλώσσα του σώματος. Πώς κινείται, πώς όλα αυτά. Έχουμε την αμοιβαία αποδοχή. Σε αυτά τα δύο είναι το κλικ που λέμε. Θα μου κάνει άλλος κλικ και θα. Θα με έλξει. Ανταπόκριση, ναι. Ναι, μπορώ, ας πούμε, να νιώσω ερωτικά συναισθήματα για αυτόν. Δεν τα ελέγχω. Και μετά μπορώ να περάσω στο επόμενο στάδιο που είναι η επικοινωνία. Ναι. Αν έχω αυτή τη δυνατότητα και μπορέσω να επικοινωνήσω, θα δημιουργηθεί η οικειότητα. Mm-hmm. Περνάμε σε μια άλλη διάσταση. Δεν mm-hmm. είναι αυτό το εξωτερικό, επιφανειακό, μου αρέσει και τον θέλω απλώς. Mm-hmm. Αλλά αρχίζω να εξωτερικεύω τα συναισθήματά μου και να νιώθω σύνδεση. Mm-hmm. Αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και θα ήθελα λίγο να το υπογραμμίσω. Γιατί πολλοί άνθρωποι, ακριβώς επειδή φοβούνται να ανοιχθούν στον έρωτα, γιατί είναι ρίσκο και έχει κίνδυνο, είναι πολύ συγκρατημένοι. Με αποτέλεσμα να μην εξωτερικεύονται. Δεν βγάζουν δηλαδή συναισθήματα. Δεν μιλάνε για τον εαυτό τους. Μπορεί να τους ενδιαφέρει ένας άνθρωπος και μιλάνε περί ανέμων και υδάτων. Ναι. Ή παίζουν διάφορα επικοινωνιακά παιχνίδια. Κάνουν χιούμορ, ξεφεύγουν, mm-hmm. κάνουν πλάκα, λένε αστεία. Τα οποία όμως, αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δεν με οδηγεί πουθενά. Αν δεν περάσω βαθύτερα, να δείξω στον άλλον ποιος είμαι, να αποκαλύψω κάτι από μένα, δεν μπορώ να έρθω πραγματικά κοντά. Ναι. Χρειάζεται λοιπόν, εντάξει, με έναν έλεγχο βέβαια, ελεγχόμενα, να αρχίσω να αποκαλύπτομαι και όταν βγάλω τα συναισθήματά μου στον άλλον και του μιλήσω για μένα, για τη ζωή μου, για αυτό που έχω ζήσει, για το παρελθόν, για αυτό που θέλω, για αυτό που προσδοκώ, για αυτό που περιμένω, αναπτύσσεται μια σύνδεση mm-hmm. συναισθηματική. Μάλιστα έχει γίνει και ένα πείραμα στην Αμερική από κάποιον, ο οποίος έβαλε νέους να μιλήσουν για 90 λεπτά, μια μισή ώρα δηλαδή, να εξωτερικεύσουν συναισθήματα, mm. όπως το λέμε τώρα, mm-hmm. να εκφράσουν βιώματα. Και όταν τελείωναν τα 90 λεπτά, μετά για 4 ακόμη λεπτά κοιτιόντουσαν στα μάτια, mm-hmm. χωρίς να μιλάνε, σε σιωπή. Και μετά με κάποια τεστ μετρούσε τα συναισθήματα που είχαν γεννηθεί μεταξύ τους. Και είχε αναπτυχθεί έρωτας σε αρκετές περιπτώσεις. Και μάλιστα δύο παντρεύτηκαν κιόλας. Δηλαδή ήταν αρκετό το να εξωτερικεύσουν, να αποκαλύψουν τον εαυτό τους και το να κοιταχθούν στα μάτια. Ναι. Κάποιοι που δεν μιλούν γιατί πιστεύουν ότι το να καλλιεργούν ένα μυστήριο, πέρα από το ότι είναι γοητευτικό, είναι και ασφαλές. Τους οδηγεί κάπου σε μια πρώτη αυτό. Φάση είναι ελκυστική η σιωπή. Ναι. Αυτός που δεν μιλάει μπορεί να έχει μια γοητεία. Mm-hmm. Αν όμως δεν περάσει το επόμενο στάδιο, δεν μπορεί να δημιουργήσει τη σχέση. Πρέπει να τολμήσω. Τώρα, ένας από τους λόγους που μερικοί άνθρωποι είναι πιο ερωτεύσιμοι από τους άλλους και έχουν περισσότερες επιτυχίες είναι το ότι μπορούν γρήγορα να εξωτερικεύονται. Βλέπεις, mm. σε 10 λεπτά μπορεί να σου έχουν πει φοβερά πράγματα. Οπότε, αυτό όμως δεν τρομάζει τον άλλον. Καμιά φορά μπορεί να τρομάξει, άμα είναι υπερβολικό. Ναι. Αν έχει ένα μέτρο όμως, σε φέρνει κοντά. Mm-hmm. Το δύσκολο είναι όταν μιλάς για εξωτερικά θέματα. Δηλαδή, επιφανειακά, να μιλάς για το αυτοκίνητό σου, να μιλάς για τα οικονομικά, για την πολιτική. Μπορεί να το κάνεις για πολύ λίγο, mm-hmm. να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα, αλλά μετά αν θες να προσεγγίσεις ερωτικά, πρέπει να μιλήσεις για σένα. Mm-hmm. Και το αναφέρω δηλαδή και σαν πρόταση, σαν κλειδί, για να ξεκλειδώσω τον άλλον και να τον πλησιάσω, πρέπει να αρχίσω να αποκαλύπτω κάτι από μένα. Και αν δεν μπορώ να το κάνω, πρέπει να μάθω πρώτα να το κάνω αυτό. Και με τους φίλους. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ούτε με τους φίλους δεν το κάνουν αυτό. Δηλαδή δεν εξωτερικεύουν την πραγματικότητά τους και κρύβονται συνεχώς και παίζουν ρόλο. Και αυτό γιατί γίνεται. Είναι φόβοι, ανασφάλειες. Νομίζω ότι οι άντρες είναι πιο δειλοί, έτσι, σε αυτά τα πράγματα. Πιο δύσκολα εξωτερικεύονται. Ίσως λίγο περισσότερο, ναι, να εξωτερικευθούν, αλλά και οι γυναίκες καμιά φορά. Απλώς έχει πολύ μεγάλη σημασία και στη φιλία και στον έρωτα ιδιαίτερα να μπορέσω να αποκαλύψω και να μιλήσω για μένα και θα δω, διαπιστώσω βέβαια ότι αν μιλήσω για μένα δεν θα γίνει κάτι αρνητικό μετά. Ναι. Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτό που ζω και που βιώνω και καμιά φορά με προβληματίζει και με τρομάζει, mm-hmm. ίσως είναι βίωμα και του άλλου. Ναι. Δεν είναι, είμαι εγώ αριανός και άλλος από άλλο πλανήτη. Φοβόμαστε μήπως η κριτική που θα δεχτούμε θα είναι ίσως σκληρή για μας.
Και αυτό ίσως μας έχουν απορρίψει από παιδιά. Και μιλάμε για μικρή απόρριψη, δεν λέμε για μεγάλη, οπότε θα έχουμε βραχυκυκλώσει τελείως. Πάντως έχουμε μάθει να ζούμε την εξής εμπειρία, ότι όταν εγώ εξωτερικεύομαι, οι άλλοι με κρίνουν και δεν με αποδέχονται. Mm-hmm. Ούτε κάθονται να με ακούσουν. Ναι. Αν λοιπόν το έχω εμπεδώσει αυτό, ότι οι άλλοι δεν θέλουν να με ακούσουν και αν τους μιλήσω θα με απορρίψουν, τότε είμαι προδιατεθειμένος να μένω κλειστός και να φοράω πανοπλία. Mm-hmm. Αλλά όταν έχεις πανοπλία δεν σε πλησιάζει ο άλλος. Και μετά αναρωτιέσαι. Μπορείς να μυρίζεις τη μασχάλη, ας πούμε, να δεις τι φταίει, ξέρω εγώ, ή τα μαλλιά μου. Ενώ δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι ότι δεν μπόρεσες να ανοίξεις τον άλλον. Η αλήθεια είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο οι ανθρώπινες σχέσεις γίνονται όλο ένα και πιο δύσκολες. Και τόσο η μοναξιά γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Αν θέλεις να συνδεθείς συναισθηματικά με τον άλλον και να έρθεις πραγματικά κοντά, είναι δύσκολο. Ναι. Εντάξει, η εποχή τώρα έτσι μας σπρώχνει λίγο στις επιφανειακές σχέσεις. Στο κλαμπ, το μπαρ, την καφετέρια, ναι, εκεί μπορούμε να είμαστε μαζί. Που δεν ευνοεί κανέναν τον ναι, γιατί, ακούσει έναν. Ας πούμε, ανοιχτή... στο κλαμπ μπορείς να μιλήσεις, δεν μπορείς να κάνεις διάλογο. Όχι. Ακούς το ντουπ 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 που σε χτυπάει στο στήθος, ας πούμε, και γενικά μια φοβερή μουσική, μπορείς να κουνηθείς λίγο, ναι, σαν να χορεύεις μόνος σου. Και να περιοριστείς μονάχα με τα μάτια. Και είμαστε ναι, μαζί και μόνοι και με τα μάτια. Οπότε δεν έρχεσαι κοντά. Και δεν μπορεί να γίνει παιχνίδι. Ναι. Μετά έχεις πιει, τα λόγια είναι περιτά. Και ίσως η σχέση να ξεκινάει ή να καταλήγει έτσι. Ίσως θα μπορούσε να ξεκινήσει, αλλά πρέπει να περάσει τα επόμενα. Γι' αυτό λέμε για στάδια. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να έρθει η επικοινωνία ώστε να δημιουργηθεί και η οικειότητα. Δηλαδή να νιώσω άνετα με τον άλλον. Όχι να είναι ένας εχθρός που θέλω να τον κατακτήσω. Ναι. Να είναι το τρόπαιό μου δηλαδή. Πάμε να δούμε τι λέει ο κόσμος για τον έρωτα. Να πούμε και το τελευταίο. Ναι, να πούμε και το τελευταίο. Σύνδεση της εμπειρίας. Ναι. Σύνδεση της εμπειρίας με το πρόσωπο του άλλου είναι ότι έχουμε την τάση πάντα να ταυτίζουμε αυτό που νιώθουμε με τον άλλον. Ναι. Δηλαδή όλα τα εκστατικά συναισθήματα και ο ενθουσιασμός, το ότι νιώθω πολύ υπέροχα όταν είμαι ερωτευμένος, το συνδέω με τον άλλον και πιστεύω ότι ο άλλος το κάνει σε μένα. Ενώ στην πραγματικότητα είναι μια δική μου προβολή πάνω στον άλλον. Είναι δικό μου το βίωμα και το αίσθημα δηλαδή. Και θα μπορούσε βέβαια και να λειτουργήσει και με διαφορετικούς ανθρώπους. Δεν είναι αυτός ο μοναδικός με τον οποίο λειτουργεί. Απλά έτσι θέλουμε να το βλέπουμε. Ναι. Είναι παγίδα αυτό. Εντάξει, θα το θίξουμε λίγο αργότερα αυτό για τη μοναδικότητα, γιατί είναι σημαντικό, επειδή εντάξει, πιστεύουμε ότι μόνο ένας είναι αυτός που... Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει ο κόσμος στο δρόμο για τον έρωτα και πώς τον βιώνει και τι πιστεύει και τι σημασία δίνει στον έρωτα. Για πάμε. Πιστεύετε ότι υπάρχει έρωτας με την πρώτη ματιά? Όχι. Για ποιο λόγο? Όχι. Εντάξει, παιδιά, να σας πω, το να χτυπήσει καμπανάκι χτυπάει, το να ανάψουν λαμπάκια ανάβουν. Αλλά δεν ξέρω αν συνεχιστεί μετά. Δηλαδή πόσα χρόνια πιστεύετε ότι κρατάει ο πραγματικός έρωτας, 2, 3? Μπορεί να κρατήσει πάντα. Και είμαι οριζοντίος και καθέτος σίγουρη γι' αυτό. Σας έχει συμβεί αν δεν γίνομαι διάκριτη κάτι άλλο? Αγάπησα και αγαπήθηκα. Και είμαι τυχερή στη ζωή μου. Κρεβάτι με την πρώτη ματιά ίσως. Πλέον έρωτας δεν νομίζω. Κατά τη γνώμη σας πόσο χρονικό διάστημα κρατάει ο έρωτας, 2-3 χρόνια? Πολύ λιγότερο. Είναι ο ενθουσιασμός στην αρχή. Αλλά μετά ο ενθουσιασμός μετατρέπεται σε ρουτίνα. Οπότε είναι λίγο, πολύ λίγο. Όταν είναι κάποιος ερωτευμένος, αλλάζει καθημερινότητά του? Πάρα πολύ. Ως προς ποιο...